την ώρα τη γνώμη μα, σα καλωσορίζω και σα ευχαριστώ για τι ευλογίε σα που έχετε κάνει. Εν ώψη τη 80η τη ΔΕΔ, με εντολή του πρόεδρου μα και αυριανού του Υπουργού κ. Γιάννη Μητσοτάκη, η φιλοδοξία τη όλη τη Νέα Δημοκρατία στην Μακεδονία και τη Θράκη και η έναρξη αυτή τη σημαντική εκδότηση ξεκινά τη γνώμη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Νέα Δημοκρατία ξεφεύγει από τα στενά θεματικά όρια της επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη και συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων και επισκέψεων με τρίτη θεματολογία. Η συνάντηση έχει ξεκινάει σήμερα και τελειώνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Με εξωστρέφεια μέσα στην κοινωνία, αφουγραζόμαστε στους πολίτες, συνομιλούμε μαζί τους και διαμορφώνουμε μαζί την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε στην Φλόρινα την Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης, κυρία Φλόρα Παπαγιάννη, και να σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας έκαναν στην Φλόρινα. Σήμερα όλη την ημέρα μας έχει πείσει και μας έχει συναγώσει με την αγάπη που δείχνει για την Φλόρινα. Και ελπίζω να το κάνει ιδιαίτερα αυτό όταν θα είναι σε κέντρο αυτή τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να παιδιά μου και όλα μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι καταρχάς καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον πρόεδρο της ΔΟΔΕ, τον Θωμάτο Θεοδόρου και όλους τους αφανείς συνεργάτες της ΔΟΔΕ για την άψογη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων και της τωρινής. Γιατί όλα κύριε ρολόι από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν αυτοί οι οποίοι υπόπιασαν και μόρφωσαν για να φτάσουν στο σημερινό αποτέλεσμα. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε και στο πρόσωπό σας και τα χρονιά συνέχεια και όλους τους παλιούς φίλους της ΝΟΔΕ, τη δημοκρατία του κόμματος του σήμερα μας ημών. Θέλω κυρίες και κύριοι με τη σειρά να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια προηγουμένως, είσαστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία και κοντά στον πρόεδρό μας και αυτονό πρωθυπουργό κ. Γιάννη Μητσοτάκη. Και τώρα περνάμε σε δύσκολα. Κοντά μας βρίσκεται μια κυρία του πολιτικού κόσμου, η οποία μας θυμά με την παρουσία της, η οποία έχει υπερβεί προπολού τα όρια ενός κόμματος και μιας παράταξης, αποτελεί ένα εθνικό πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία αύριο συμβαίνει να αξιοποιήσει, προσέξτε, πρωτίστως για το καλό της χώρας και της Ελλάδας. Και αυτή είναι η κυρία Φλόρα Παπαγιάννη. Κυρία συνάδελφε, σας καλωσορίζω και εδώ θα με επιτρέψετε να σας αναδανειστώ και δικές σας λέξεις σε μια κριτική, ευλογημένη περιοχή, σε μια περιοχή η οποία είναι η πόλη των καλλιτεχνών και βεβαίως των γραμμάτων και του πολιτισμού. Αλλά παράλληλα είναι και μια περιοχή η οποία είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία και πλήττεται από ένα πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα, το οποίο αφορά πρωτίστως τους νεολαίους. Το λέω και είναι και προσωπικό στίγμα και όλων ημών της Νέας Δημοκρατίας του Πρόεδρου και όλων ημών με ύψιλον. Είναι ένα μεγάλο άγχος, ένα βάρος, ένας καρκίνος για όλους μας, η απασχόληση των νέων. Και ήδη μπήκα στο πρώτο πρόβλημα, θα σας πω ότι έχει ενημερωθεί διεξοδικός η κυρία συνάδελφος και οι δύο συνάδελφοι που φύγαν και έρχεται και τον χαιρετισμό και την αγάπη των δύο συναδέλφων, του κυρίου Αδριανού και του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, οι οποίοι έπρεπε να φύγουν. Είναι λοιπόν δέσμευση, έχουν ενημερωθεί. Ευτυχώς για μας τα περισσότερα, το 99% από τα προβλήματα που έθεσα στην κυρία Παπαγιάννη τα ήξερε και βέβαια εγώ μόνο επιγραμματικά θα αναφέρω 7 τίτλους και τα καλά νέα θα τα ακούσετε από την κυρία Τομεάρχη Ανάπτυξης. Το πρώτο λοιπόν είναι η ανεργία. Το δεύτερο είναι ο κάθετος άξονας Φλόρινας Αμιντέου Τολμαΐδας, κατηνοματεί εδώ και δεκαετίες. Επειδή το ξέρω θα τα πω κυρία Παπαγιάννη, ο κύριος πρόεδρος δεσμεύτηκε. Είναι τρεις νομοί, Φλόρινα, Πέρα και Δράμα, θα είναι έργα πρώτης προτεραιότητας. Το τρίτο είναι το Πανεπιστήμιο, για να δώσουμε την ιδιαίτερη σημασία και αξία, ήταν η πρώτη επίσκεψη που πήγαμε. Και θα δανειστώ πάλι λέξεις της κυρίας Παπαγιάννη, γνωρίζει πολύ καλά ότι το Πανεπιστήμιο και η ίδια
έτσι το περιέγραψε, αποτελεί μια γέφυρα φιλίας, συνεργασίας και συνύπαρξης με τα όμορα κράτη των Βαλκανίων, αλλά παράλληλα αποτελεί και πνευματική, οικονομική και κοινωνική θωράκιση των συνόρων. Το ξέρει, συμφωνεί με το άδικο της μετάβασης του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών προς Θεσσαλονίκη, επρόκειτο να φω διπλάσιμη θεσμό δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει όταν υπάρχει το εξέλιξε να το εδώ. Περνάω στο θέμα των αγροτών, όσοι να το ρωτήσω με άνθρωπο, θα σας πω ότι συμβολικά και ουσιαστικά ο πρόεδρος μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβηκε στη Σαμαρίνα μια μισή ώρα πλέον των Γρεβενών για να συναντηθεί με τους αγρότες. Επιγραμματικά σας λέω, δεσμεύτηκε επειδή είναι πολύ χαμηλές οι τιμές του γάλακτος και του κρέατος να γίνονται ενδελεχείς έλεγχοι από Βουλγαρία, Ρουμανία, Φίνων για να μην γίνονται λινοποιήσεις και στο γάλα και στο κρέας για να αυξηθεί η τιμή του προϊόντος. Το ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά εμπόδια στο 11%, μείωση των φορολογικών συντελεστών από 29 στο 20, μόνο για τους αγρότες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε από το 1/1/20 μείωση τα φορολόγια του στο 5.500, για τους αγρότες ανέβει στις 11.000 και 12.000, και βέβαια και μείωση στα πρώτα 2 χρόνια του 30%, σταματώ εδώ να μην τα πω. Έχουμε μια εθνική πρωτοτυπία. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε 2 φράγματα έτοιμα, 15 εκατομμύρια τόνους ένα και 2 εκατομμύρια τόνους άλλο, και δεν έχουμε αρνητικό δίκαιο. Εάν το μάθει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία συνάδελφε, θα μας ζητήσει να επιστρέψει. Έχουμε όλοι ευθύνες γιατί είναι 10 χρόνια, τις μεγαλύτερες όμως είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εδώ και 4 χρόνια δεν γίνει τίποτα. Και βεβαίως και το θέμα της τηλεθέρμανσης, γιατί εδώ και 10 χρόνια υπάρχουν τα λεφτά, και έχουμε όλοι τις ευθύνες μας, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια πλέξαμε με Καραμπλίτσα και με ΣΥΡΙΖΑ και έχει πάει ακόμα πιο πίσω. Το θέμα της ΔΕΗ το γνωρίζει πολύ καλά για μεγάλη μας χαρά και τύχη με το πλασματικό ΑΕ. Θέλουμε τα δυσαρμιστικά για όλα αυτά τα 10 εκατομμύρια τα οποία χάσαμε, τους αναπτυξιακούς νόμους, τα αναπτυξιακά ιδεολογικά προγράμματα κτλ. Κτλ. Δύο πράγματα είναι τα βασικά. Ο αναπτυξιακός όρος μπαίνει και θέλουμε δύο αναπτυξιακά, δύο αντισαρμιστικά. Το πρώτο, θα προσλαμβάνεται ντόπιο δυναμικό από όλο τον νομό Φλόρινας, κατά προτεραιότητα. Και το δεύτερο, βέβαια, ένα αντισαρμιστικό σε σχέση με την τιμή της ΔΕΗ, θα το πούμε στη συνέχεια. Και ολοκληρώνω με την αιμορραγία προς τη Φύρο που είναι γνωστή, κάθε εβδομάδα μεταναστεύουν 100.000 ευρώ προς την ελληνική χώρα. Κλείνω με δύο φράσεις. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να διχάσει τον ελληνικό λαό και να σφύρει τη διχόνοια, εμείς θα αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τον ελληνικό λαό ενωμένο, γιατί μόνο ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, την παρακμή και τα διέξοδα τα οποία δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι του ΣΥΑΝΕΛ. Και ένα τελευταίο προς την κυρία συνάδελφο, θέλω να μεταφέρετε το μήνυμα στον πρόεδρο ότι εδώ από τη Φλόριντα όλοι μαζί ενωμένοι, χέρι-χέρι θα αγωνιστούμε για να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον καλύτερο πρωθυπουργό. Τα γραφεία της ΝΟΔΕ και της Νέας Δημοκρατίας πλέον και της ΔΕΗ, των Φλόρινας και του Πρεσπών και Αμιντέου από την ερχόμενη εβδομάδα θα λειτουργούν στα ιστορικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην πλατεία Γεωργικού Βόλη. Σας περιμένουμε όλους από εκεί να συνοριστούμε όλοι μαζί για τον αγώνα. Κυρία Γαλλίδη. Συνάδελφοι στο Διευθυντή και Φίλοι, κύριοι Δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής αλλά και πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι σήμερα στη Φλόριντα. Ήθελα πάρα πολύ να πω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί η Φλόριντα για μένα προσωπικά ήταν πάντοτε ένα σταθμό στη ζωή μου. Ήταν ο πρώτος νομός τον οποίο επισκέφθηκα ως Υπουργός Πολιτισμού
και έκανα για τον άνθρωπο να πιστεύω ότι σαν τη Φλόρεντα είναι και οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Μετά κατάλαβα ότι αυτό το κέντρο πολιτισμού που είναι η Φλόρεντα είναι πραγματικά μοναδικό. Αλλά και ένας νομός ο οποίος έχει όλες αυτές τις προδιαγραφές να μπορέσει να αναπτυχθεί κατά ένα πρότυπο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και σε μια δύσκολη εθνικά στιγμή. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με αυτό το θέμα, το οποίο είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής και εκτός της σημερινής μου αρμοδιότητας. Αλλά θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη θέση για αυτήν την υπογραφή η οποία ετέθη στις πρέσπες πριν από δύο μήνες. Και η θέση μας, φίλες και φίλοι, είναι καθαρά αρνητική. Και είναι καθαρά αρνητική για λόγους τους οποίους θέλω για άλλη μια φορά, είχα την ευκαιρία να το πω πριν στη συνέντευξη, να εξηγήσω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επιθυμούμε ειρήνη και σταθερότητα στα Βαλκάνια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι μας επιθυμούμε να βρεθεί μία λύση η οποία να επιτρέπει τη σωστή γυμνίαση. Εμείς όμως εδώ στα Βαλκάνια έχουμε μία συνήθεια. Τα προβλήματα τα θάβουμε ριχά, επιφανειακά. Και όταν τα προβλήματα τα θάβεις επιφανειακά, ξεφυτρώνουν πάρα πολύ γρήγορα ξανά. Το μεγάλο πρόβλημα στην επίλυση του θέματος των Σκοπίων ήταν, είναι και θα είναι μέχρι να λυθεί ο αλληλωτισμός ο οποίος υπάρχει στη γείτονα χώρα. Ένας αλληλωτισμός ο οποίος καλλιεργήθηκε από χρόνια, από άλλες δυνάμεις, τρίτες δυνάμεις, οι οποίες είχαν ένα συγκεκριμένο στόχο, ένας αλληλωτισμός ο οποίος προσπαθούσε να ταυτίσει την έννοια του Μακεδόνα με την έννοια των κατοίκων αυτής της χώρας. Αυτό εκ των πραγμάτων λειτουργούσε από σταθεροποιητικά για οποιαδήποτε λύση. Δεν μπορούσε δηλαδή να υπάρχει μια λύση στην οποία η μία χώρα θα έλεγε ότι είναι Μακεδόνες. Και το ερώτημα το οποίο θα υπήρχεται αμέσως μετά είναι τι είσαστε όλοι εσείς. Αυτή είναι η βάση του προβλήματος του αλληλωτισμού. Αυτός είναι ο πυρήνας του προβλήματος του αλληλωτισμού. Όταν λοιπόν μάθαμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ότι η κυβέρνηση αυτή στην πρώτη της φάση είχε μάλιστα κατευθυνθεί προς την επίλυση του προβλήματος αυτού με το δίκτυο Δημοκρατία του Ιλίδεν, εγώ πρέπει να σας πω ότι, ειλικρινά σας το λέω στην Φλόρεντα, τα χάσα. Είπα, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Διότι αυτό ακριβώς σημαίνει την απόλυτη άγνοια, ιστορική άγνοια του μεγέθους του προβλήματος των οποίων αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε και η κυβέρνηση έδωσε και την εθνότητα του Μακεδόνα και έδωσε και την γλώσσα έτσι ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει ένα μονοπόλιο το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αυτό βεβαίως έχει και πολλές άλλες προεκτάσεις για τα προϊόντα, τι θα γίνει με τα προϊόντα, πώς θα λειτουργήσουν τα προϊόντα, πώς θα λειτουργήσουν οι επιθετικοί προσδιορισμοί και ούτω καθεξής. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάναμε τα πάντα. Κάναμε τα πάντα πέρα και πάνω από οποιοδήποτε κομματική λογική. Καταθέσαμε πρόταση μορφής για να μπορέσουμε να σταματήσουμε έστω την ίστατη ώρα αυτή την υπογραφή. Καταθέσαμε πρόταση μορφής για να θέσουμε και τους βουλευτές και τους βουλευτές του κ. Καμένου, οι οποίοι κατά τα άλλα ήταν οι γνωστοί εθνικοπατριώτες, μπροστά στις ευθύνες τους. Τελικώς η Βουλή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον κ. Τσίπρα και ο κ. Καμένος του επέτρεψε
να προχωρήσει στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Από εδώ και πέρα τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει και θα δώσει τη μάχη. Σας διαβεβαιώ ότι για μας το θέμα δεν έχει κλείσει. Έχουμε μάθει να δίνουμε μάχες. Δώσαμε τη μάχη στο Βουκουρέστι και τη δώσαμε με το κεφάλι ψηλά. Κόντρα τότε σε θεούς και δαίμονες. Σε όλους αυτούς που η υπερήφανη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕ έδωσε γη και είδο. Τη δώσαμε τη μάχη και δώσαμε στην Ελλάδα τότε το μεγαλύτερο διπλωματικό εξόπλο που ήταν η απόφαση του Βουκουρεστίου. Αυτή την απόφαση του Βουκουρεστίου απεμπόλυσε σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕ και έχει βάλει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση η οποία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι ακραία προβληματική για τη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει την συμφωνία αυτή, όπως το έχει δηλώσει κατηγορηματικώς δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα συνεχίσουμε αυτή τη μάχη με όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μας όπλα. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα είναι όπως ήταν πριν τα πράγματα, γιατί αν σας το πω δεν θα είναι αλήθεια. Έχουν υπάρξει ήδη αποτελέσματα από αυτή τη συμφωνία την οποία υπέγραψε ο κ. Σκορδιάς. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή η υπογραφή θα είναι ένα στίγμα για τον κ. Τσίπρα, για τον κ. Καμένο και για τον κ. Κοτζιά, η οποία θα μείνει στην ιστορία. Και να στείλω και ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες πολίτες, αλλά κυρίως οι Έλληνες Μακεδόνες, αυτή την απόφαση δεν θα την ξεχάσουν. Κυρίε και φίλοι, όπως είπε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, τον οποίο θέλω πολύ να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για αυτή τη συγκέντρωση σήμερα, ο στόχος είναι η προετοιμασία της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ, η οποία παραδοσιακά είναι ένα ορόσημο για τα πολιτικά κόμματα της χώρας για να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις. Αυτή η ιδιαίτερη έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έχει μερικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν θα είναι η τελευταία του κυρίου Τσίπρα. Η τελευταία παρουσίαση την οποία θα κάνει ο Σαββατοκύριακος. Στη Θεσσαλονίκη βαριά τραυματισμένη. Μια κυβέρνηση βαριά τραυματισμένη από ένα τραγικό καλοκαίρι το οποίο ζήσαμε στην Ελλάδα φέτος. Ένα τραγικό καλοκαίρι το οποίο ανέδειξε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια την ανεπάρκεια μιας κυβέρνησης η οποία μας κυβερνάει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Την ανεπάρκεια ακόμα και στη διαχείριση στοιχειωδών πραγμάτων. Αλλά ανέδειξε και κάτι άλλο, το οποίο για μένα είναι ίσως το χειρότερο από όλα. Ανέδειξε μια κυβέρνηση η οποία δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά για να κοροϊδέψει επικοινωνιακά τον ελληνικό λαό. Η εικόνα του κ. Τσίπρα να κάθεται σε μια σύσκεψη και να ρωτάει πότε πετάνε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, όταν ήξερε ότι υπάρχουν νεκροί στο μάτι, είναι μια εικόνα την οποία ο ελληνικός λαός δεν την ξεχάσει ποτέ. Αυτό δεν θα συγχωρέσει ο ελληνικός λαός. Τον εμπεγμό, την κοροϊδία την οποία προσπάθησε να περάσει εκείνο το βράδυ. Διότι τραγικά πράγματα μπορεί να συμβούν πάντα σε μια χώρα. Αλλά το να καίγονται 100 άνθρωποι το 2018 σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το χωράει ανθρώπινους νους. Ανεβαίνει μια κυβέρνηση η οποία θα υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα. Και θα υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα διαδρομούσα τον λόγο που δεν θα χρειαστεί να υλοποιήσει τίποτα. Ο κ. Τσίπρας και οι δικοί του έταξαν όταν ξέραν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να διαχειριστούν αυτά τα οποία έταξαν. Φαντάζεστε σήμερα που ξέρουμε τα βεβαιότητος ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κυβερνήσουν την επόμενη μέρα, μπορούν να υποσχεθούν
σε όλους ό,τι πραγματικά θέλουν να ακούσουν. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μηδενική αξιοπιστία πλέον. Πριν από μερικά χρόνια, όταν κάναμε μερικές, μου έλεγαν διάφοροι πρέσι τώρα και 10% να κάνει από αυτά που λέει, καλύτερα πάμε. Σήμερα οι Έλληνες ξέρουν τι πραγματικά έκανε ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας φεύγει, αλλά μας αφήνει ένα λογαριασμό 100 δισεκατομμυρίων στο κεφάλι του Έλληνα πολίτη. Ο κ. Τσίπρας φεύγει, αλλά μας αφήνει με συντάξεις πετσοκομμένες. Ο κ. Τσίπρας φεύγει, αλλά μας αφήνει με μειωμένο το αφορολόγητο για το οποίο θα παραιτείτο. Ο κ. Τσίπρας φεύγει, αλλά αφήνει μια απόλυτη διάλυση πίσω του. Και αυτή τη διάλυση πρέπει να διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή τη διάλυση τη ζείτε εσείς και τη ζείτε πολύ καθαρά στο θέμα της ΔΕΗ. Θυμάστε τι έλεγαν οι φίλοι μας οι ΣΥΡΙΖΕΗ για τη ΔΕΗ, ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθεί τίποτα, ότι η μικρή ΔΕΗ ήταν μια καταστροφή, ότι όλα αυτά τα οποία θα έρθουν, ότι εκείνοι θα μείνουν και θα δώσουν τη μάχη για τη μεγάλη, την κρατική ΔΕΗ και όλα αυτά. Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι και εδώ στην Φλόρινα που δεν πιστέψαν αυτά. Και σήμερα πού βρισκόμαστε? Σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη πώληση σε ιδιώτες των μονάδων και των ορυχείων. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια ΔΕΗ η οποία είναι διαλυμένη, ουσιαστικά διαλυμένη. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί καν να δώσει το ηλεκτρικό το οποίο χρειάζεται και έχει διακοπές ρεύματος, οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Μία ΔΕΗ η οποία έχει εξαιρετικά χαμηλή κερδοφορία, δηλαδή έχει φτάσει στα όρια της, και όλα αυτά χάρη στην καταπληκτική διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα και των ΑΝΕΛ. Το να κάνω λοιπόν κριτική σήμερα για το τι πραγματικά έκανε ο κ. Τσίπρας, νομίζω ότι σε αυτό το ακροατήριο είναι περιττό. Όλοι σας έχετε πιστεί ότι η Ελλάδα είναι αδύνατο να πάει μπροστά με αυτή τη φορολογία, με αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα παρασύρθει από το κλίμα το οποίο θέλει να καλλιεργήσει ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Μητσοτάκης θα προσέλθει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης με τις συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες αύριο το πρωί θα μπορεί να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να μπορούμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια. Θέλουμε να μπορούμε να τους κοιτάμε σήμερα, στην προεκλογική περίοδο, αλλά και αύριο, όταν η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην κυβέρνηση. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν θα υποσχεθούμε σε κανέναν ότι έχουμε μαγικό ραβδί, δεν θα υποσχεθούμε σε κανέναν ότι θα σκίζουμε τα μνημόνια και θα χορεύουν οι αγορές με τα ταούλια. Δεν θα υποσχεθούμε σε κανέναν ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε γεφύρια και παιδιά. Αυτά που θα πούμε όμως θα είναι αυτά τα οποία πραγματικά μπορούν να γίνουν. Είπε ο συνάδελφος πριν ορισμένα θέματα τα οποία σας απασχολούν και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Το βασικό όμως θέμα για την ελληνική οικονομία είναι, φίλες και φίλοι, ότι το μείγμα οικονομικής πολιτικής το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι μια θηλιά στο λαιμό της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξης. Είναι αδύνατο να αναπτυχθεί μια χώρα με φορολογικούς συντελεστές όπως αυτούς που έχουμε σήμερα. Είναι αδύνατο να αναπτυχθεί μια χώρα με τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε σήμερα. Για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές οδηγούν τελικώς στη μαύρη εργασία, αφενός, αφετέρου για τους έγκυρους εργοδότες, στην αποφυγή προσλήψεων. Διότι ο εργαζόμενος σήμερα στην Ελλάδα κοστίζει 1,5 φορά παραπάνω με χαμηλότερο μισθό από ό,τι κοστίζει ο εργαζόμενος στην Κύπρο. Η Κύπρος αναπτύσσεται και εμείς έχουμε μείνει στάσιμοι. Εδώ λοιπόν συγκεκριμένα για την Φλόρινα. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι εφικτό και μπορούμε να δεσμευτούμε και θέλω
να τα επαναλάβω γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο θέμα για το οποίο δεσμευόμαστε είναι η ολοκλήρωση βεβαίως και το έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, εγώ απλώς το επαναλαμβάνω, του κάθε του άξονα που θα συνδέει τόσο απαράδεκτο. Η Φλόρινα να είναι η μοναδική πόλη της Δυτικής Μακεδονίας που δεν συνδέεται με αυτοκινητόδρομο. Αποτελεί για μας έργο υψίστης προτεραιότητας για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Από τα έργα του νομού, που αφορούν μόνο τον νομό, για το οποίο μπορούμε να δεσμευτούμε, είναι ο δρόμος προς τις Πρέσπες. Γιατί τίποτα από αυτά που κάνουμε δεν πρέπει να γίνουν αποσπασματικά. Πρέπει να γίνουν με τον στόχο της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Φλόρινας. Άρα αυτός ο δρόμος θα είναι ο δρόμος ο οποίος θα επιτρέψει σε ένα κόσμο ολόκληρο να κάνει το τρίγωνο και να έρχεται Καστοριά Πρέσπες Φλόρινα, Φλόρινα Καστοριά Πρέσπες και ούτω καθεξής. Άρα να σταματάει και στις Πρέσπες είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε, ένας δρόμος που μπορούμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για μας θεωρείται υψής σημασίας, για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, νόμιζα ότι είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι έμαθα, αλλά είχα την ευκαιρία να έχω μια αλληλική συζήτηση με τον Δήμαρχο πάνω σε αυτό, το θέμα της τηλεθέρμανσης. Η περιοχή πληρώνει βαρύτερο υπαλλοντικό τίμημα από την λειτουργία των μονάδων της ΔΕΗ. Το λιγότερο που οφείλουμε στους Φλωρινιώτες είναι η ολοκλήρωση του έργου της τηλεθέρμανσης με ευκολότερη και φθηνότερη θέρμανση. Ταυτόχρονα είχαμε μια αναλυτική κουβέντα στο γραφείο του Δημάρχου και με όλους τους φορείς για το θέμα της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Και είναι πράγματι ένα σοβαρότατο επιχείρημα αυτό το οποίο λέει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Φλόρινα δεν μπορεί να είναι η τιμή την οποία πληρώνουν σήμερα οι Φλωρινιώτες, διότι απλούστατα έχουν συμμετοχή στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως δεν έχουν και το κόστος της μεταφοράς. Άρα είναι βέβαιο ότι η Φλόρινα μπορεί να διεκδικήσει και οφείλει να διεκδικήσει μια διαφορετική τιμή. Ισχυρό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο που να τη θωρακίσει πνευματικά. Ένα πανεπιστήμιο που θα στηρίξει την τοπική αγορά αλλά θα προσφέρει την ποιοτική εκπαίδευση στους φοιτητές του. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι κέντρο και θα μπορεί κάποια στιγμή να καλέσει και φοιτητές από το εξωτερικό. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορεί, χάρη στην πνευματική υποδομή αυτής της πόλης, να δώσει στους φοιτητές του μία τελείως διαφορετική παιδεία από αυτή που ενδεχομένως μπορούν να πάρουν κάπου αλλού. Το είπα καθαρά, το λέω και σε εσάς, κατά τη γνώμη μου ήταν τεράστιο λάθος το ότι πήρανε από τη Φλόρινα τις βαλκανικές και ισλαμικές σπουδές. Οι βαλκανικές και ισλαμικές σπουδές πρέπει να μείνουν στη Φλόρινα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμψει ολόκληρο το αναπτυξιακό πρόβλημα, το πρόγραμμα της Φλόρινας. Φίλες και φίλοι, η δουλειά την οποία θα έχει να κάνει η Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ μεγάλη. Διότι το κράτος θα είναι πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση όταν θα το παραλάβουμε. Έβλεπα τον κύριο Τσίπρα στην Ιθάκη να μας λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Εσείς εδώ ξέρετε πολύ καλά ότι το μόνο πράγμα από το οποίο βγήκαμε είναι από τη φθηνή χρηματοδότηση των Ευρωπαίων. Τα μέτρα, η λιτότητα, οι φόροι και όλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν και υπάρχουν δυστυχώς αυξημένα σε σχέση με το χθες. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν εκεί κοράδεψε. Το πιο ανησυχητικό όμως από όλα και αναφέρθηκε και πριν ο συνάδελφος, είναι το πολιτικό κλίμα το
το οποίο προσπαθεί να καλλιεργήσει στους Έλληνες. Το βαθύ διχασμό που προσπαθεί να καλλιεργήσει στους Έλληνες. Εμείς εκεί δεν θα τον ακολουθήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνης. Ένα κόμμα το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ότι για να μπορέσει να κυβερνήσει επιτυχώς τη χώρα πρέπει να ενώσει τους Έλληνες. Πρέπει να μπούμε σε αυτό το καράβι που λέγεται Ελλάδα όλοι μαζί. Να κοπηλατήσουμε όλοι μαζί. Να μην έχουμε, να μην είμαστε οι μεν και οι δε. Διότι η Ελλάδα μας χρειάζεται όλους. Ο Κυριάκος λοιπόν δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα σε αυτή τη λογική μυσαλλοδοξίας και διχασμού. Εμείς θα επιμείνουμε να απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και το κάνω και σήμερα το βράδυ από εδώ από τη Φλόρεντα. Σας καλώ όλους να έρθετε στη Θεσσαλονίκη στη μεγάλη εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας όταν θα σας ευχαριστώ. Σας καλώ πάνω απ' όλα να πιστέψετε ότι αυτή η χώρα έχει αύριο. Ότι αυτή η χώρα μπορεί να ξαναφέρει πίσω τα παιδιά της. Ότι αυτή η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα του Τσίπρα. Είναι η Ελλάδα που θα βάλει τον πύχη ψηλά, που θα ξανασηκώσει ψηλά τη σημαία. Μπορούμε να το κάνουμε. Φτάνει να το πιστέψουμε όλοι μαζί. Να μπούμε σε αυτό τον αγώνα, να πιστέψουμε ότι η Ελλάδα που μας αξίζει είναι κοντά. Η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει σελίδα και θα τη γυρίσει. Και σε αυτή την προσπάθεια θα σας χρειαστούμε όλους, την κάθε μία και τον κάθε ένα από εσάς. Πιστεύω ότι όταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός, όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, όταν η Ελλάδα ξανακερδίσει την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, όταν όλοι θα ξέρουν ότι έχουμε να κάνουμε με σοβαρούς διαπραγματευτές και όχι με ανθρώπους οι οποίοι λένε ναι σε όλα, αυτή η χώρα θα ξαναβρει το ρυθμό της. Μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα. Ελάτε να το κάνουμε όλοι μαζί σας.